Μια διαφορετική παράσταση με θέμα το ολοκαύτωμα παρουσιάζεται από το απομηχανής θέατρο, βασισμένη σε αληθινά ντοκουμέντα που βρέθηκαν στο υπόγειο του πρώην Ιταλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, αναβιώνει την ιστορία μιας τάξης Εβραιόπουλων το σχολικό έτος 1941-1942. Πόσο κράτησε όλο αυτό το ταξίδι? Ο Αντώνιο Κρεσέντσι είναι ο άνθρωπος που βρήκε την κούτα με τα ανεπίδοτα πολιτήρια, τις εκθέσεις, τις ζωγραφίες και τις φωτογραφίες των παιδιών και επιδόθηκε σε μια μακροχρόνια έρευνα αναζήτησης των ιχνών τους. Βρήκα και ένα ολόκληρο αρχείο με πολιτήρια και έτσι ο πρώτος στόχος μου ήταν να βρω τους κατόχους αυτών των πολιτηρίων και έφτιαξα μια λίστα με 153 ονόματα Εβραίων που πήγε σε όλο τον κόσμο για να βρω ή επιζώντες ή συγγενείς αυτών. Και έτσι το 2014 οργάνωσα μία τελετή για την παράδοση των πτυχίων αυτών στους τρεις επιζώντες και στους συγγενείς τους. Η σκηνοθέτης της παράστασης, Αλεσάνδρα Μαϊολέτη, τονίζει την διαχρονικότητα του έργου, το οποίο θεωρεί πως μπορούν να παρακολουθήσουν ακόμα και παιδιά άνω των 10 ετών. Πήραμε ένα κομμάτι του Sir Thomas More, το οποίο μιλάει για τους πρόσφυγες, για την αδικία που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που είναι διωγμένοι από την χώρα τους. Και ο Σέξπιρ κατευθύνεται στους αρχηγούς τότε της Αγγλίας και λέει πρέπει να ανοίξετε τα σύνορά σας, πρέπει να τους δώσουμε φιλοξενία. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα που υπάρχει ένα πόλεμος και ένα διωγμό πίσω από την πλάτη τους. Και αυτό είναι βασικά πολύ σύγχρονο, πολύ δυστυχώς είναι διαχρονικό. Εγκαταστάθηκε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που άλλοτε θεωρείται και ως δεύτερη Ιερουσαλήμ ή Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Και συνέβαλαν αυτοί έτσι ώστε να γίνει η πόλη μας τόσο πολύχρωμη, με τόσους πολιτισμούς, θρησκείες και λαούς. Οι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο φιλοξενούνται από το απομηχανής θέατρο μόνο για 8 παραστάσεις, από 14 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Τα νέα μέσα της ΕΡΤ παρακολουθούν εδώ και καιρό την αναζήτηση των μαθητών του Ουμπέρτο Πρίμο από τον Αντώνιο Κρεσέντσι και ετοιμάζουν ένα εκτενές αφιέρωμα για την ιστορία πίσω από την παράσταση.